Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στα ΟΡΕ. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου η Παγκόσμια Τράπεζα και προειδοποιεί την παγκόσμια οικονομία για στάσιμο πληθωρισμό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για το παγκόσμιο ΑΕΠ. Δεν ξεκινήσαμε και πολύ καλά σήμερα, Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε πρακτικά και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση μετοχών που δεν ανεβαίνει ποτέ σε αυτό το κανάλι, οπότε ναι, κάντε εγγραφή. Τζάμπα είναι. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ συγκεκριμένα τόνισε: η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει τη ζημιά που προκάλεσε η πανδημία, με αποτέλεσμα οικονομίες πολλών χωρών να βρίσκονται αντιμέτωπες με την ύφεση. Ειδικότερα, η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά το 1 τρίτο, φτάνοντας το 2,9% για το 2022. Πρόκειται για μια πτώση 1,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη στις αρχές του Ιανουαρίου. Επίσης, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα διατηρηθεί για τουλάχιστον τα επόμενα 2 χρόνια. Σχετικά με τον πληθωρισμό, ανέφερε ότι θα πρέπει να μειωθεί με οποιονδήποτε τρόπο το επόμενο έτος. Αλλά είναι πολύ πιθανό να παραμείνει πάνω από τους στόχους σε πολλές οικονομίες. Σχετικά με τους παράγοντες που απειλούν την παγκόσμια ανάπτυξη, η ίδια έκθεση αναφέρει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μεγενθύνει την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εισέρχεται στην κατάσταση που θα μπορούσε να είναι μια παρατεταμένη περίοδος ισχνής ανάπτυξης και αυξημένου πληθωρισμού. Η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί στο 2,1% για το 2022 και στο 1,5% το 2023, οδηγώντας την κατακεφαλήν ανάπτυξη κοντά στο 0, εάν οι καθοδικοί κίνδυνοι υλοποιηθούν. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εδρός της, David Malpass, στη σχετική συνέντευξη τύπου. Ας δούμε όμως πώς κινήθηκαν οι αγορές στο πρώτο μισό της εβδομάδας. Ανησυχίες για την κατανάλωση στη Wall Street. Επανήλθαν στη Wall Street οι ανησυχίες για την κατανάλωση και οι δείκτες άρχισαν να κινούνται αρνητικά μετά την προειδοποίηση για χαμηλότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την Target. Πιο συγκεκριμένα, ο Dow Jones έχασε 0,46%, ο S&P σημείωσε πτώση 0,39%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,39%. Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή της Target, η οποία έχασε πάνω από το 6% μετά τη σχετική. Η αλήθεια είναι ότι πολλές μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου έχουν επηρεάσει σημαντικά τη Wall Street. Και αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα οι προβλέψεις που δίνουν είναι όλο και πιο αρνητικές. Μέσα από αυτές τις προβλέψεις, οι επενδυτές προσπαθούν να αναλύσουν αν πρόκειται για τον προάγγελο μιας παγκόσμιας κρίσης, ή μάλλον για το που είναι καλύτερα ύφεσης, ή απλά μιας ταχείας αλλαγής των δαπανών των καταναλωτών. Πραγματικά θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ και η δικιά σας άποψη, αφήστε τη λίγο κάτω στα σχόλια. Επιπλέον, στη συνεδρίαση της Τρίτης, η Amazon έπεσε πάνω από 3%, ενώ αντίθετα η μετοχή της Kohl's σημείωσε άλμα 9%. Εν αναμονή της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και της ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό, οι ευρωπαϊκές αγορές κλείνουν με απώλειες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,3%, ο βρετανικός Footsie 100 υποχώρησε κατά 0,12%, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,6%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,74%. Έρευνα στην Binance ξεκίνησε η SEC. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, SEC, ξεκίνησε τις έρευνες για το αν η Binance Holdings, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, παραβίασε τους κανόνες σχετικά με την πώληση κινητών αξιών. Σε μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ripple, αν και μέχρι στιγμής γίνεται απλά μια έρευνα και δεν έχει γίνει καμία μήνυση, η SEC άρχισε να εξετάζει τόσο τη δραστηριότητα της εταιρείας, όσο και το πώς έγινε η διάθεση του κρυπτονομίσματος που εκδίδει αυτή. Ο λόγος φυσικά για το Binance Coin, ή αλλιώς BNB, για το οποίο ερευνάται αν η αρχική δημόσια προσφορά του, ICO το 2017, ισοδυναμούσε με πώληση μετοχικών τίτλων ή όχι. Γιατί αν αποδειχτεί πως κάτι τέτοιο υπήρξε, τότε πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των κανόνων. Συγκεκριμένα, το 2017 η Binance είχε παρουσιάσει το white paper της, στο οποίο αναφερόταν πως η κυκλοφορία του νομίσματος θα γίνει στα 200 εκατομμύρια, ενώ 80 εκατομμύρια πήγαν προς την ιδρυτική ομάδα υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου της. Μέσα από την ICO, η Binance συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια, πουλώντας το BNB για 0,15 δολάρια. Σήμερα η τιμή του βρίσκεται στα 300 δολάρια και πρόκειται για το 5ο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση. Και τώρα πολλοί κόσμοι θεωρεί πως σε τέτοιες δύσκολες και δυσίωνες καταστάσεις είναι καλό να μένουμε έξω από το χρηματιστήριο. Αυτό όμως είναι το χειρότερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, μετά από το να βάψουμε τα μαλλιά μας μπλε. Μα γιατί
ρε Χρήστο, θα αναρωτηθεί κανείς. Γιατί να μην κρατάω μετρητά όταν οι αγορές πέφτουν? Γιατί να επενδύσω και να χάνει αξία το κεφάλαιό μου όσο πέφτουν οι αγορές? Επειδή κανείς δεν έχει ιδέα πότε οι αγορές θα ξεκινήσουν να ανεβαίνουν. Όπως ακριβώς κανείς δεν έχει ιδέα ότι οι αγορές θα ξεκινήσουν να πέφτουν. Μόνο αφού ξεκινήσαν να πέφτουν, γεμίσαμε με προφήτες. Και όχι, το να προφητεύεις πτώση κάθε μέρα για 7 χρόνια και κάποια φορά να σου κάθεται δεν είναι προφητεία. Οι περισσότεροι από εμάς λοιπόν δεν πρέπει να προσπαθούμε να επενδύσουμε την κατάλληλη στιγμή. Κάθε στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή για εμάς. Ειδικά όσοι βρισκόμαστε λίγο πολύ στην αρχή του επενδυτικού μας κύκλου και σκοπεύουμε να επενδύουμε για τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε άμεσα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε και να συνεχίσουμε να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε συστηματικά όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε κάθε μήνα. Συγκεκριμένα τώρα μπορούμε να αγοράζουμε κάθε μήνα το ETF VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, που σημαίνει ότι έχει μηδενική φορολογία τόσο στα κέρδη υπεραξίας όσο και στα μερίσματα, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα και απλοποιεί εντελώς τη φορολογική διαδικασία. Και είναι διαθέσιμο στη Freedom 24, που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν πώς γίνεται ακριβώς βήμα-βήμα, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή και 0% προμήθεια. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Αν θέλετε να βλέπετε ένα βίντεο μου κάθε μέρα, κάντε εκεί εγγραφή και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Γιατί στο δικό μου κανάλι, εδώ, ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα Δευτέρα έως Σάββατο, αλλά τις Κυριακές θα τα λέμε πιο χαλαρά στο καθιερωμένο vlog των Financial Greeks. Σας περιμένω. Και αν θέλετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ σε αυτό το κανάλι, οπότε ναι, κάντε εγγραφή. Όπως είπαμε, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.